Βεβαίως είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2023 σε όλους τους επιχειρηματίες, σε όλες τις επιχειρήσεις, πιλωτικά και όχι πιλωτικά, υποχρεωτικά για τις τράπεζες και για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία διαθέτουν πάνω από 250 άτομα, εφαρμοζόταν. Σε εμάς η πρώτη υποχρέωση είναι η εξής. Από 1η-11η είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε το κάθε ωράριο του κάθε εργαζόμενου που απασχολούμε στην επιχείρησή μας, πότε ξεκινάει, πότε σταματάει, αν έχει 8ωρο, αν έχει μειωμένη απασχόληση, το διάλειμμα του, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να δηλωθεί μέσα στο εργάνι. Θα είναι μια εφαρμογή η οποία θα εφαρμόζεται από 1η-1η-23, λογικά με σκανάρισμα του κινητού, και θα ελέγχεται ο κάθε εργαζόμενος, αν δουλεύει 8ωρο, μετά την υπέρβαση του ωραρίου πάνω το 8ωρο, ότι έκανε μισή ώρα υπερορία, και θα καταγράφεται κατευθείαν. Θα μπορέσει να φύγει ένας βραχνάς από τους επικεφαλής και θα φύγουν και κάποια, πώς το λέει, κάποιες καταγγελίες, εφόσον δεν έχει δηλώσει ή κάποιος εργαζόμενος δεν έχει φροντίσει με το κινητό του να επισημάνει ότι εγώ τέλειωσα την εργασία μου, δεν μπορεί μετά, όταν το δώσει το κινητό του και πει ότι ξέρεις 8 η ώρα, τέλειωσε η εργασία μου. Δεν μπορεί να έρθει να κάνει μετά καταγγελία και να πει ότι ξέρεις εγώ δεν δούλευα μέχρι τις 8, δούλευα μέχρι τις 9. Άρα θα πρέπει να είναι προσεκτική και η εφαρμογή για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιχειρηματίες, για να λείψουν οι αντιπλήσεις και τα δικαστήρια, τα οποία ήταν πάρα πολλά μέχρι τώρα. Θα μπορεί κάποιος εργαζόμενος να πάει να χτυπήσει, να πει εγώ σχολάσα σε 8ωρο και να κάτσει μέσα στη δουλειά του? Βεβαίως. Μπορεί. Όταν συλληφθεί όμως το πρόστιμο είναι τεράστια. Εγώ προσωπικά δεν θα διακινδυνεύα ένα τέτοιο πράγμα να φάω 3 και 4 χιλιάρικα και 5, ή ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων το οποίο θα απασχολούσα, να είναι 10 χιλιάρικα. Για κάποιος εργαζόμενος αργήσει να πάει στη δουλειά, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του, άρα δηλώνει ότι έχει μισή ώρα εργοπορία. Αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούμε εμείς να μειώσουμε το χρόνο εργασίας του. Να το μετακομίσουμε με κάποια δήλωση. Εκεί σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν αργοπορούσαν για ένα τέταρτο κτλ., ποτέ κανένας εργοδότης δεν έλεγε καθυστέρησε ένα τέταρτο να σου κόψω. Αλλά αν είναι μισή ώρα ή μια ώρα, μπορεί να το κόψει τη μισθοδοσία του, να μειωθεί η μισθοδοσία η οποία βγαίνει και τη συγκεκριμένη μέρα.